ένα Δήμο μετά τον άλλο κηρύσσονται σε κατάσταση έκτακτη ανάγκη λόγω λειψιδρία, με φόντο τη μεγάλη πτώση του υδροφόρου ορίζοντα στι γεωτρήσει και τη δραματική μείωση ποσοτήτων των πηγαίων νερών. Σε επίπεδο Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, μετά το Δήμο Φεστού, σε κατάσταση έκτακτη ανάγκη κηρύχθηκε και ο Δήμο Βιάνου, ο οποίο διεκδικεί χρηματοδοτήσει για την ανώρυξη γεωτρήσεων και την κατασκευή δικτύων για την άμεση μεταφορά νερού σε οικισμού που κινδυνεύουν να μείνουν χωρί νερό. Εμεί θέλουμε άμεσα τρει γιοτρήσει Και έχουμε και κάποια χωριά που πρέπει να δώσουμε δίκτυα, νέα δίχτυα mm -hmm. ίδρυση, επειδή οι πηγέ που υδρευόταν έχουν στερέψει. Στους Ποιοι είναι οι οικισμοί που αντιμετωπίζουν το μεγαλύτερο ενδεικτικά πρόβλημα. Ενδεικτικά θα σα πω τον οικισμό του Βαχού, αυτή τη στιγμή. Mm -hmm. Ακολουθεί ο οικισμό τη Μέση. Ο οικισμό του Αγίου Βασιλείου πρέπει να ανοίξουμε γεώτρηση, δεν έχει νερό. Δηλαδή οι που υδρευόταν έχει στερέψει, πρέπει να ανοίξουμε καινούργια γεώτρηση. Στον Κόρνια. Mm -hmm. Έχει ρέψει η γιώτεση. Ο εφιάλτης της λειψιδρίας είναι αισθητό και στις πηγές οι οποίες στερεύουν. Ενώ δραματικές είναι οι καταστάσεις και συνάρδευση καθώς τα μέτρα που έχουν ανακοινωθεί από το περασμένο Μάρτιο δεν φαίνεται να τηρούνται από μερίδα αγροτών. Και είπαμε όχι σε δεύτερε καλλιέργειε. Mm -hmm. Πρώτον, είπαμε να περιορίσουμε το νερό στην άρδευση τη ελιά mm -hmm. και να ακολουθούν οι παραγωγοί μα τα αρδευτικά δελτία που κάθε εβδομάδα εκδούνται από του επιστήμονε γεωπόνου τη περιφέρεια Κάποιοι το τηρούν, κάποιοι σε ένα βαθμό το τηρούν, κάποιοι άλλοι συνεχίζουν σαν να μην τρέχει τίποτα. Γι' αυτό το λόγο δηλαδή είναι η έκτακτη ανάγκη. Εμείς ανησυχούμε εάν έχουμε περαιτέρω μείωση κάποιων πηγών που, αδρεύουν, που ιδρεύουν μεγαλύτερου οικισμού. Καμπανάκι κινδύνου για το νερό και στου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων και Μινώα Παιδιάδα, όπου για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά βιώνουν τι συνέπειε τη λειψιδρία, με του Δημάρχου να διεκδικούν χρηματοδοτήσει από το αρμόδιο Υπουργείο ώστε να κινηθούν τάχιστα στην αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων. Τι στάθμε έχουν πέσει όλε των γεωτρήσεων. Σε πολλέ περιπτώσει έχουν Κάποιε έχουν στερεύσει ήδη. Παραδείγματο χάρη του Πύργου και του Χάρακα, δύο γεωτρήσει που έχουν γίνει και πρόσφατα, δεν λειτουργούν αυτή τη στιγμή γιατί δεν έχουν νερό από κάτω. Μπορεί να κινδυνεύσουν οι κισμοί, να μείνουν από ίδρυυση και προσπαθούμε πάντα να βρίσκουμε τι ευεδρείε. Αυτό που θα βοηθήσει τώρα να κηρυχθεί ο Δήμο σε έκτακτη ανάγκη, ίσω να μπορέσουν να δοθούν κάποιε χρηματοδοτήσει περισσότερε από το κεντρικό κράτο. Το πρόβλημα επιτείνεται και γι' αυτό με χθεσινό μα αίτημα στον Γενικό Γραμματέα Πολιτική Προστασία, ζητούμε να κηρυχθεί ο Δήμος μα σε κατάσταση έκτακτη ανάγκη, προκειμένου να διευκολυνθούν οι διαδικασίες που απαιτούνται για κάποιες άμεσες ενέργειες που αφορούν είτε αντικαταστάσεις γεωτρήσεων που έχουν αδρανοποιηθεί. Τα καλή άδεια οι αυτές εδώ κλειστέ. Μέσω του συστήματος τηλεμετρίας, ο Δήμαρχος Αρχανών Αστερουσίων, Μανώλης Κοκοσάλης, έχει απευθείας εικόνα της ανησυχητικής κατάστασης των γεωτρήσεων. Πρώτα απ' όλα, ορθή διαχείριση του νερού. Δεύτερον, Υπάρχουν αυτή τη στιγμή πάρα πολλέ ιδιωτικέ γεωτρήσει που εμεί μπορεί να τον προσέχουμε σαν δημόσιο και να ελέγχουμε όπω είδατε από κάτω. Αλλά ιδιωτικά, ενώ δίδεται άδεια γεώτρηση για να καλύψουν συγκεκριμένε περιουσίε, κάποιοι που λάνε το νερό. Αυτό πρέπει η κεντρικά η περιφέρεια να το ελέγξει. Ήδη γεωτρήσει σε πύργο και χαρακά έχουν στερέψει, ενώ με βιτία εξακολουθούν να ιδρεύονται οικισμοί στη δημοτική κοινότητα Πανοράματο του Δήμου Μινώα Παιδιάδα, Όπου γίνονται προσπάθειε για τη μεταφορά νερού από το Αρκαλοχώρι. Η δημοτική κοινότητα Πανοράματο, εδώ και 20 χρόνια βέβαια, ιδρεύεται με βιτίο. Έχουμε μια θετική εξέλιξη. Η Περιφέρεια ε, αποδέχτηκε την πρότασή μα και θα τροποποιήσει το πρόγραμμα για να υλοποιηθεί το έργο μεταφορά νερού από το Αρκαλοχώρι. Ταυτόχρονα υπάρχουν ε, προβλήματα ίδρευση και σε άλλου μικρότερου σχισμού και κυρίω αυτού που ιδρεύονται από πηγέ.